Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, αξιωθήκαμε και σήμερα να έρθουμε εδώ να συμπροσευχηθούμε στον Ιερό Κημητηριακό Ναό του Παπάγου για ένα ξεχωριστό επιπλέον λόγο σήμερα. Όπως ξέρετε, η Θεία Λειτουργία, η οποία τελείται σχεδόν κάθε μέρα σε όλα τα μήκη και πλάτη της Οικουμένης, στους Ορθοδόξους Ναούς μας, είναι σχεδόν καθημερινά, επαναλαμβάνω, η Θεία Λειτουργία ενός μεγάλου Αγίου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τον οποίο εορτάζουμε και σήμερα. Σήμερα μάλιστα ο Ιεροψάλτης μας, με υπέροχο τρόπο, μας θύμισε: έχουμε αρχιερέα όχι όπως οι άνθρωποι, αλλά εκείνον ο οποίος εκάθισε στα δεξιά του Πατρός και μας αναμένει, γιατί όλοι πράγματι θα αναστηθούμε, όλοι οι λαοί της γης μάλιστα από Αδάμ έως τη συντελεία, αλλά δεν θα αναλυφθούν και όλοι. Θέλω λοιπόν να ακούσουμε τι λένε σήμερα αυτοί οι οποίοι έχουν γράψει για το βίο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, για να βοηθηθούμε όλοι να βρεθούμε εκεί στην ανάληψη, να κάτσουμε στα δεξιά του Πατρός. Ο Ιερός λοιπόν Χρυσόστομος έγινε μιμητής κατά το ανθρώπινο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και αρχιερεύς. Τι μεγάλη ευθύνη, αλλά και τι μεγάλη ευλογία. Αυτός λοιπόν ο μέγας υποστήρας και μεγαλόφωνος της Οικουμένης διδάσκαλος, ο Χρυσορήμων όπως λεγόταν, κατάγονταν από την μεγαλόπολη εκείνη τόσο επίκαιρη σήμερα της Αντιόχειας, Υιός γονέων Ευσεβών, ο πατέρας του ήταν μάλιστα αρχιστράτηγος, Σεκούνδος, και η μητέρα του, τι Αγία Μητέρα, η Αγία Ανθούσα, η οποία έκανε ένα μεγάλο δάσκαλό του πολύ αργότερα να αναφωνήσει τι μητέρες πράγματι έχουν αυτοί οι χριστιανοί. Γιατί θυμίζει εκείνο του Πλουτάρχου που αναφέρεται στους βίους των αδερφών Γράκχων, τα οποία όχι τόσο από τη φύση όσο από την αγωγή που έλαβαν από τη μητέρα τους, η οποία πραγματικά έγινε θυσία για αυτά τα παιδιά, και ήταν και αυτή κόρη στρατηγού, και δείχνει ακριβώς τη δύναμη που έχουν οι αγαπημένες αυτές μητέρες. Ευθύς λοιπόν κατά την αρχή της ζωής του, ο Άγιος μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον μεγάλης στοργής και αγάπης, και ο ίδιος πέρασε στη συνέχεια με αυτή την αγάπη που τον περιέβαλε, στην αγάπη στα μαθήματα. Γιατί θα ξέρετε, έχουν γίνει και έρευνες σχετικές από το Πανεπιστήμιο, αυτό το οποίο θέλουν τα παιδιά για να προχωρήσουν πραγματικά στη ζωή τους και όχι να πάρουν απλά ένα τίτλο, είναι αγάπη. Και σε λίγο καιρό πέρασε όλη τη σοφία των αρχαίων Ελλήνων. Θα εδώ πέρα να κάνουμε μια πάλι μικρή παύση για να πούμε πόσο ωραία συνεργάζεται η αρχαία ελληνική φιλοσοφία με τον χριστιανισμό από πολύ πολύ παλιά. Και αυτοί οι πατέρες της Εκκλησίας είναι οι οποίοι θεμελιώσανε πράγματι αυτή την αγαστή συνεργασία. Και έγινε άκρος, έγινε κορυφή θα λέγαμε, και στη λογική και στη ρητορική τέχνη και σε κάθε επιστήμη. Πρόκοψε λοιπόν και ασκήθηκε στην αρετή στη συνέχεια, και γι' αυτό από τον επίσκοπο Αντιοχίας χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος, ιερέας δηλαδή. Συνέταξε λοιπόν πολλούς λόγους αυτός ο Χρυσούστο κάλαμος περί μετανοίας και ηθών ευκοσμίας και καταστάσεως, και ερμήνευσε εδώ ένα άλλο πάλι σημαντικό σημείο της ζωής του, την Αγία Γραφή. Μάλιστα, όπως ξέρετε καλά, ο Άγιος Απόστολος Παύλος που ακούσαμε και σήμερα έχει γράψει κείμενα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα να κατανοηθούν και απαιτείται ερμηνεία. Όσοι από εσάς λοιπόν βρεθείτε, για παράδειγμα, στη Χρυσοπηγή κάτω στα Χανιά, μην παραλείψετε να ζητήσετε να προσκυνήσετε αυτό το λείψανο του Ιερού Χρυσοστόμου, το οποίο ευωδιάζει, και όπου αλλού βρίσκεται αυτή η ευλογημένη ψυχή. Γιατί αν πάτε στο Άγιο Όρος ή αν ακούσετε ότι βγαίνει από το Άγιο Όρος αυτός ο θησαυρός, σπεύστε. Η κάρα του Ιερού Χρυσοστόμου, η οποία έχει το αυτή πιο ευαίσθητο και πιο ζωντανό από ό,τι είναι σήμερα το δικό μας, 1700 χρόνια σχεδόν μετά, είναι το αυτή στο οποίο ψιθύριζε ο Απόστολος Παύλος 300 τόσα χρόνια μετά από την κοίμησή του, τι να γράψει για αυτά τα οποία ακούμε από τους ιεροψάλτες μας. Επειδή όμως συνέβη την εποχή εκείνη
ο Ιερός Χρυσόστομος να έχει γίνει ένας πολύ γνωστός και πολύ αγαπητός κληρικός στην Αντιόχεια και να έχει αναλάβει και συσίτια χιλιάδων ανθρώπων, γιατί όπως ξέρουμε καλά από τα λόγια του Κυρίου μας, τους πτωχούς πάντοτε έχετε ανάμεσά σας, για να δείχνετε κι εσείς την αγάπη σας. Και αυτή την Πέμπτη μάλιστα η ενορία της Αγίας Σκέπης, ανήμερα 17 Νοεμβρίου, έχει αναλάβει το συσίτιο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Πολλούς λόγους λοιπόν συνέταξε ο Ιερός Χρυσόστομος και πολλά έργα καλά έκανε. Πεθαίνοντας λοιπόν ο Πατριάρχης στην εποχή εκείνη Κωνσταντινούπολεως εν Κυρίω, με ψήφο των Επισκόπων και με προσταγή βασιλική του Αρκαδίου τότε, προσκλήθηκε ο Μακάριος από την Αντιόχεια και έγινε Πατριάρχης της Βασιλίδος των Πόλεων. Αλλά τόσα πολλά επέδωσε ο αείδημος τον εαυτό του στην άσκηση και στην εγκράτεια, ακούστε το κι αυτό, έτρωγε μόνο χυλό κριθαριού και πάλι δε χόρτενε. Ύπνο λίγο κοιμόταν, λίγο δεχότανε και όχι σε κλίνη, αλλά ιστάμενος. Και καθότανε μόνο όταν κουραζότανε πάρα πολύ. Και θα έχετε προσέξει και τη μορφή του πόσο ασκητική είναι και στις αγιογραφίες. Τότε λοιπόν και περισσότερο σχόλαζε και καταιγίνονταν ο Θείος Πατέρας στις ερμηνείες της Αγίας Γραφής. Σήμερα ακούσαμε για παράδειγμα το πολύ γνωστό Ευαγγέλιο. Εδώ δεν χρειάζεται μετάφραση, χρειάζεται όμως ερμηνεία. Είδαμε λοιπόν τον καλό Σαμαρίτη και ξέρουμε στη ζωή μας όταν έρχεται ο Χριστός ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο καλός ο Σαμαρίτης. Χριστός με ήττα ήθελα να πω. Αυτός ο οποίος μας φέρει σε αυτό εδώ το πανδοχείο που βρισκόμαστε αυτή εδώ τη στιγμή. Οι μηθανείς την χάνοντες από τα πολλά πλήγματα τα οποία μας φέρνει ο κόσμος και τα προβλήματα τα οποία βλέπετε, τα οποία μας οδηγούν και στην αιώνια ζωή, αλλά και με τη βοήθεια των δύο δυναρίων, δηλαδή της παλαιάς, με τους προφήτες εκείνους, οι οποίοι μας είπαν ότι θα έρθει ο Σωτήρας, και κυρίως της Καινής Διαθήκης, δηλαδή με τον νόμο της Χάριτος, μπορούμε να βοηθηθούμε με τις διδασκαλίες αυτές, όπως έχουν ερμηνευτεί από τους πατέρες της Εκκλησίας, όπως το Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου, να έρθουμε όλοι σε θεογνωσία και μετάνοια. Και βέβαια τόσο πολύ υπερβολή φιλανθρωπίας είχε στους φτωχούς και δεωμένους ο μιμητής του Χριστού, ώστε έγινε και σε άλλους τύπους και υπόδειγμα φιλοπτωχίας. Όταν λέμε υπερβολικά, πράγματι υπερβολικά θα καταλάβετε στη συνέχεια. Για τούτο και με τους λόγους του στην Εκκλησία δίδας και όλους τους χριστιανούς να αγαπάνε και να ενεργούν αυτή την αρετή της φιλοπτωχίας, αλλά και να απέχουν από πλεονεξίες. Φυσικό το λόγο, την εποχή εκείνη προσέκρουσε στην ίδια τη Βασίλισσα, την Ευδοξία, και ήρθε δυστυχώς και σε έχθρα μαζί της, επειδή αυτή άρπαξε τον αμπελώνα μιας χείρας, Καλλιτρόπης ονομαζομένης, η οποία φώναζε ζητώντας το κτήμα της πίσω. Και ο Άγιος συμβούλευε την ίδια τη Βασίλισσα να μην κρατά ξένο πράγμα, και επειδή εκείνη δεν πείθονταν, την έλεγχε. Και θεάτριζε ο Άγιος με το παράδειγμα εκείνης της παλαιοδιαθηκικής Ιεζάβελ. Αξαγριώθηκε λοιπόν η ίδια η Βασίλισσα σαν θηρίο και κατέβασε τον Άγιο από το θρόνο του. Και μετά με επισκόπους που ακολουθούν, δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιοι ανά τους αιώνες, περισσότερο τις δυναστείες και οι υπολήψεις των αξιωματούχων αρχόντων παρά την ευσέβεια και τους θείους νόμους, και αργότερα θα αποκατασταθεί και πάλι ο Άγιος στο θρόνο του. Αλλά τελευταία θα εξοριστεί εκεί μακριά στην Αρμενία, όπου υπέμεινε πολλές θλίψεις και πολλούς όμως απίστους οδήγησε στη θεογνωσία, ώσπου παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Μετά από την καταβίβαση από το θρόνο του και την εξορία, όσοι επίσκοποι συνήργησαν σε αυτό το κακό, όλοι βασανίστηκαν από Θεία Δίκη. Πρώτα από το Θεό, με δεινές και πολλές ασθένειες, και έπειτα πέθαναν. Η Ευδοξία μάλιστα αυτή η Βασίλισσα πρώτη έπαθε, επειδή πρώτη παρανόμησε και έγινε πρόξενος απολίας και στους επισκόπους. Μετά το θάνατό της, για να αποδειχθεί η αδικία που έκανε στο Μεγάλο Χρυσόστομο, ο τάφος της κινείται συνέχεια σε διάστημα χρόνων 32, λέει ο συναξαριστής.
και μόνο όταν ανακομίστηκε το λείψανο του Αγίου στην Κωνσταντινούπολη. Θα δείτε παρακάτω πώς. Και αποτέθηκε όπου βρίσκεται τότε και ο τάφος της, σταμάτησε και πλέον δεν έτρεμε. Και βέβαια θα ξέρετε ότι η κοίμηση του Ιερού Χρυσοστόμου δεν έγινε σήμερα, αλλά κατά τη 14η του Σεπτεμβρίου, την ημέρα της Υψώσεως, την ημέρα εκείνη που η ουρανή είναι ανοιχτή και τα τελώνια δεν ενεργούν. Αλλά επειδή ακριβώς είναι η γιορτή του Αγίου, μικρότερη από του Τιμίου Σταυρού, έγινε αυτή η ευλογημένη μετάχθηση να ακούμε σήμερα για τον Ιερό Χρυσόστομο. Και ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο επίκαιρο θέμα. Καύση νεκρών ή ταφή νεκρών. Τι λέτε? Διλήμματα δεν υπάρχουν στους χριστιανούς, λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Τα Άγια λείψανα αυτά, τα οποία προσπαθούσαν, αν διαβάσετε τους βίους των Αγίων, ποιοι να τα εξαφανίσουν, άλλοι από τους αντίχριστους, οι ίδιοι βασανιστές, στο πέρασμα των αιώνων, δεν ήταν ένας, δεν ήταν δύο. Αν θα δείτε τα λείψανα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τι ακριβώς έκαναν μετά από 32 χρόνια, θα καταλάβετε. Και ξέρετε, θα έχετε προσκυνήσει, είμαι βέβαιος, λείψανα τα οποία ευωδιάσανε με μια άρρητη ευωδία. Είναι ένας χαιρετισμός των Αγίων στο πρόσωπό μας, όταν πηγαίνουμε με ευλάβεια και τους προσκυνάμε και ζητάμε να βοηθήσουν, γιατί πράγματι έχουν πάρει αυτή τη δύναμη μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία να βοηθάνε σε οτιδήποτε τους ζητήσουμε. Έγινε λοιπόν η ανακομιδή των λειψάνων του Ιερού Χρυσοστόμου 32 χρόνια μετά, γιατί αυτός ο Μακάριος και Θείος Χρυσόστομος δεν παράβλεπε το δίκαιο κατά φιλοπροσωπεία. Έλεγξε λοιπόν, είπαμε, τη Βασίλισσα την ίδια για τις παρανομίες της και τις αδικίες, και μάλιστα γιατί τυραννικό τρόπο πήρε τον αγρό της χείρας. Ακούμε όμως συνέχεια εδώ στη Θεία Λειτουργία: ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Τούτου χάρη λοιπόν εξορίστηκε δύο φορές και πάλι ανακλήθηκε, και τρίτο και τελευταίο πέμφθηκε εκεί στην Αρμενία, σε τόπους έρημους και στερημένους από αναγκαία, αλλά και με πολλούς εχθρούς να τον απειλούν. Εκεί βρέθηκε ο Μέγας Πατήρ και ένσαρκος άγγελος και κλήθηκε στους ουρανούς από το Δεσπότη των Απάντων. Με ποιο τρόπο? Διαμέσου Πέτρου και Ιωάννου, των Ιερών Αποστόλων. Και έτσι μετέβη από τη γη στις ουράνιες και αιώνιες σκηνές. Το Άγιο Λειψανό του λοιπόν αποθησαυρίστηκε τότε στην Καπαδοκία μαζί με άλλων Αγίων και αποκαλύφθηκαν με οκτασία νυχτερινή, και μόνον όταν πέθανε ο βασιλιάς εκείνος, ο Αρκάδιος, και αυτή η βασίλισσα η οποία του είχε προκαλέσει αυτή τη ζημιά και βασίλεψε πλέον ο γιος του Θεοδόσιος ο μικρός, τότε προσέξτε το, ο μαθητής του Ιωάννου του Χρυσοστόμου ο Πρόκλος και διάκονος που ήταν τότε, με κοινή ψήφο έγινε και πατριάρχης. Τον τέταρτο λοιπόν χρόνο της πατριαρχίας του, το 435, έπεισε τον βασιλέα και έστειλε να φέρουν το λείψανο. Επειδή όμως ο Άγιος δεν ήθελε να πάει, έμενε το λείψανο αμετακίνητο, δεν μπορούσαν να το σηκώσουν. Γιατί με αυθεντία και υπερηφάνεια ήθελε να λάβει το λείψανο ο βασιλεύς και ήθελε και ο Άγιος να διδάξει την ταπεινοφροσύνη και τη μετριότητα. Μόνο λοιπόν όταν τον παρακάλεσε ο βασιλέας με επιστολή και ζήτησε συγχώρεση μετανοώντας και έθεσαν την επιστολή επάνω στο λείψανο του Αγίου Άννου του Χρυσοστόμου, τότε εύκολα και χωρίς κόπο έγινε η μεταφορά. Και όταν έφτασε αντίπερα στην Κωνσταντινούπολη, εξήλθε λοιπόν ο βασιλεύς και όλοι σύγκλητος να τον προϋπαντήσουν. Και η θήκη εκείνη τοποθετήθηκε σε βασιλικό πλοίο, αλλά έπιασε πάλι μια τέτοια τρικυμία η οποία σκόρπισε όλα τα πλοία, γιατί κάτι άλλο ήθελε ο Άγιος. Ήθελε λοιπόν να εξέλθει όπως και έκανε στον αγρό της χείρας. Και αφού αποδόθηκε αυτός ο αγρός στη γυναίκα εκείνη, τότε έγινε στη θάλασσα Γαλήνη. Και μετά φέρανε το τίμιο λειψανό του στο ναό του Αγίου Αποστόλου Θωμά, όπου και ο ίδιος ο βασιλεύς ήταν παρόν και σκέπασε το τίμιο λείψανο με το βασιλικό του αυτό το υπέροχο ένδυμα, την πορφύρα, παρακαλώντας να σταματήσει επιτέλους τον κλονισμό του τάφου της μητέρας του, ο οποίος κρατούσε ήδη 25 χρόνους. Όπως και έγινε, και στάθηκε επιτέλους ο παραδόξος κινούμενος τάφος, λέει ο συναξαριστής. Έπειτα μεταφέρθηκε στον ναό της Αγίας Ειρήνης και εκεί τον τοποθέτησαν στο Ιερό Σύνθρονο
Και εκεί πάλι έγινε το τελευταίο θαύμα από αυτά τα οποία θα ακούσετε σήμερα, αλλά όχι και από τον Άγιο, γιατί όλοι φώναξαν «Απόλαυσε επιτέλους το θρόνο σου, Άγιε». Φανταστείτε εδώ στο θρόνο να στήσουν ένα λείψανο. Και ό του θαύματος, όπως τοποθετήθηκε λοιπόν ο Άγιος, σήκωσε το δεξί του χέρι το λείψανο και είπε «Ειρήνη πάση». Και μετά κατατέθηκε εκεί όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Και όταν γινόταν η Ιερά Λειτουργία, γινόντουσαν και μεγάλα θαύματα, όπως και ένα τελευταίο, να πούμε σήμερα στην αγάπη σας, που είναι και πάντοτε επίκαιρο, με αρθρίτιδα. Ένας είχε λοιπόν πόνους και οδύνες στις αρθρώσεις και στους αρμούς και ήταν σχεδόν παράλυτος. Όταν άγγιξε μόνο και μόνο το λείψανο του Αγίου, παρευθύς ελευθερώθηκε από αυτό το πάθος. Γιατί έτσι, αγαπητοί μου, ξέρει ο Θεός να δοξάζει, όπως θα ακούσουμε και στην Οπισθάμβωνο ευχή, να δοξάζει εκείνους οι οποίοι τον δόξασαν σε αυτή τη ζωή με την πολιτεία τους. Αμήν.